Τελευταίος τύπος δεδομένων, οι λογικές μεταβλητές. Είναι μεταβλητές οι οποίες παίρνουν μόνο δύο τιμές. Είναι οι δύο λογικές τιμές, το αλήθεια και το ψέματα. Και οι ακέραιοι παίρνουν αριθμούς ακεραίους, έτσι. Οι πραγματικοί παίρνουν πραγματικούς αριθμούς. Συμβολοσυρές παίρνουν συμβολοσυρές. Ωραία, οι λογικές τιμές έχουν δικαίωμα να πάρουν μόνο δύο τιμές. Αλήθεια και ψέματα. Το αλήθεια είναι η τιμή true. Πρέπει να το γράψουμε με τον τρόπο αυτό. Είναι tough κεφαλαίο το πρώτο και τα υπόλοιπα είναι με μικρά. Αμέσως μετά το print he, όπως το είδαμε και στην αρχή του μαθήματος, μας βγάζει το true. Και η δεύτερη τιμή την οποία μπορεί να πάρει μια λογική μεταβλητή είναι το false, έτσι, και μας βγάζει επίσης την τιμή false. Τώρα, δεν θα επεκταθούμε, ήθελα όμως να έχουμε στο μυαλό μας αυτούς τους τέσσερις βασικούς τύπους δεδομένων, ακέραιος, πραγματικό, σύμβολο, σειρά και λογική μεταβλητή, γιατί τη λογική μεταβλητή θα τη χρησιμοποιήσουμε και θα έχει νόημα στο επόμενο μάθημα. Στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε το if και εκεί πέρα θα χρησιμοποιούμε πλέον τις λογικές μεταβλητές για να κάνουμε κάποιες δουλειές. Για την ώρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο αξιόλογο παράδειγμα το οποίο να βγάζει νόημα. Και έτσι λοιπόν θα μείνουμε σε κάποια artificial παραδείγματα, δηλαδή σε κάποια έτσι πειραγμένα λιγάκι για να καταλάβεις, αλλά θα δέσεις τον εγκέφαλό σου στο επόμενο μάθημα τι ρόλο βαράνε στην κοινωνία οι λογικές μεταβλητές. Παρατήρησε λίγο αυτό εδώ το πρόγραμμα. Έχει έναν έλεγχο, δεν το έχουμε συζητήσει βέβαια, γι' αυτό σου λέω απλά έτσι διαγώνια ότι και αυτό εδώ είναι μια πράξη, το 3 μικρότερο του 5. 3 μικρότερο του 5 είναι κάτι που ισχύει, πράγματι το 3 είναι μικρότερο του 5, οπότε αποθηκεύω στη μεταβλητή χ το αποτέλεσμα της πράξης 3 μικρότερο του 5 είναι true, άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα αν το τρέξετε θα σου βγάλει true. Ενώ αντίθετα το 1 μικρότερο από το 0 είναι false, άρα άμα τυπώσεις εδώ το χ θα σου βγάλει την τιμή false. Εντάξει, μένουμε σε αυτά, στο επόμενο μάθημα μην έχεις καμία ανησυχία, οι λογικές μεταβλητές έρχονται κατά πάνω μας. Τώρα, οι τέσσερις τύποι δεδομένων που είδαμε είναι οι απλούστεροι που υπάρχουν και θα τους χρησιμοποιούμε κατά κόρον, αλλά υπάρχουν και άλλοι πιο σύνθετοι τύποι δεδομένων, τους οποίους θα μελετήσουμε σε επόμενα μαθήματα. Αυτές είναι οι λίστες, οι πλειάδες, τα λεξικά, τα σύνολα και υπάρχουν και άλλοι τύποι δεδομένων. Όλα αυτά θα αναλυθούν σε περαιτέρω μαθήματα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα να κάνουμε μια μικρή συζήτηση περί συναρτήσεων. Και πάλι συνοπτική, γιατί θα αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό μάθημα συναρτήσεις, αλλά θέλουμε κάποιες πληροφορίες για τη συνέχεια του μαθήματος. Να πάμε δηλαδή να συζητήσουμε λίγο για ορολογία. Θα αφιερώσουμε λοιπόν ξεχωριστό μάθημα για τις συναρτήσεις, να πούμε λίγα πράγματα για εδώ. Είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα ότι μία συνάρτηση δέχεται κάποια ορίσματα. Για την ώρα η μόνη συνάρτηση που έχεις δει είναι η συνάρτηση print, η οποία δέχεται ένα όρισμα. Και τι κάνει το όρισμα αυτό? Το τυπώνει. Όμως, γενικότερα οι συναρτήσεις οι οποίες υπάρχουν μπορούν να δέχονται από κανένα έως πολλά ορίσματα. Δηλαδή, πριν δεχόταν ένα, αλλά άλλες συναρτήσεις που θα μάθουμε συνέχεια μπορούν να δέχονται 2, 3, 5, 200 ορίσματα, όπως την έχει ορίσει. Και επίσης, επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα. Σε αυτό να μείνουμε. Τώρα, αν με τα μαθηματικά η σχέση σου είναι καλή, θυμάσαι ότι όλες οι μαθηματικές συναρτήσεις επιστρέφουν κάτι. Ας πούμε η F του χ ίσον χ τετράγωνο παίρνει ένα όρισμα το χ και μας επιστρέφει πίσω το τετράγωνο του. Του βάζουμε όρισμα το 2 και μας επιστρέφει πίσω 4. Έτσι είναι και οι συναρτήσεις στον προγραμματισμό με μια ιδιαιτερότητα. Ότι μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέφει από καμία έως πολλές τιμές. Εμείς θα ορίζουμε στις συναρτήσεις τι θα επιστρέφεται. Τώρα η μόνη συνάρτηση που έχουμε μάθει μέχρι στιγμή η print δεν επέστρεφε κάτι. Υπάρχουν όμως άλλες συναρτήσεις και κάποιες από αυτές θα τις μάθουμε στη συνέχεια, οι οποίες επιστρέφουν. Για παράδειγμα, να δούμε τώρα τι είναι αυτή η επιστρεφόμενη τιμή. Σε επόμενο μάθημα θα ορίσουμε εμείς δικές μας συναρτήσεις και θα ορίσουμε μια συνάρτηση η οποία θα είναι η sum χ, ψ. Θα παίρνει δύο ορίσματα και αμέσως μετά θα επιστρέφει πίσω το άθροισμά του, το άθροισμα του χ και το ψ. Έτσι δηλαδή, άμα βάλω sum 3,5, θα επιστρέφει πίσω το 8. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε στο δεξί μέρος του τελεστή καταχώρησης και το αποτέλεσμα μιας συνάρτησης. Παρατήρησε, έχουμε τη συνάρτηση sum, αμέσως μετά πηγαίνω και βάζω το sum του 3,5 και ύστερα αποθηκεύω το αποτέλεσμα στη μεταβλητή result. Θα σκεφτόμαστε ως εξής, ότι η επιστρεφόμενη τιμή της συνάρτησης, εν προκειμένου το 8, αντικαθιστά αυτή την κλίση της συνάρτησης όπως λέμε και έτσι λοιπόν αυτό το οποίο έχουμε γράψει στην ουσία είναι το result είναι ίσο με το 8. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύει μία συνάρτηση. Το ξαναλέω, βάζουμε εμείς τα ορίσματα, γίνεται η κλίση της συνάρτησης και το αποτέλεσμα
είναι στο δεξί μέρος του τελεστή καταχώρησης, συνεπώς μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στη μεταβλητή που έχουμε βάλει στο αριστερό μέρος του τελεστή καταχώρησης. Θα λέμε ότι καλούμε μια συνάρτηση διοχετεύοντας σε αυτήν τα ορίσματα. Αυτός είναι ο τυπικός ορισμός και όταν τελειώσει η κλίση, το αποτέλεσμα που επιστρέφεται αντικαθιστά την κλίση στον κώδικά μας. Αυτό που είπαμε ότι ο κώδικας μας ήταν αυτός εδώ, αυτή ήταν η κλίση, αντικαθίσταται αυτή από το αποτέλεσμα το 8 και το 8 πηγαίνει και αποθηκεύεται στο result. Σε παρακαλώ πολύ, αν αυτά δεν τα κατάλαβες, ξαναδέστε τώρα. Εντάξει, ξαναδέστε γιατί είναι απαραίτητα για τη συνέχεια. Και θα τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά σε επόμενο μάθημα, αλλά όμως θα πρέπει να παρακολουθούμε για να πάμε τώρα στις μετατροπές τύπων. Και οι μετατροπές τύπων τώρα είναι το εξής. Είναι ότι όταν κάνουμε πράξεις μεταξύ μεταβλητών διαφορετικών τύπων. Είδαμε δηλαδή στα παραδείγματα που είδαμε προηγουμένως να κάνω πρόσθεση ακεραιών. Είδαμε να κάνω πρόσθεση floats. Είδαμε να κάνω πρόσθεση concatenation, δηλαδή από δύο strings. Τι γίνεται όμως αν κάνω πράξεις μεταξύ μεταβλητών διαφορετικών τύπων. Στην περίπτωση αυτή, είτε θα έχουμε μία προβλέψιμη συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη, αν προσθέσω έναν ακέραιο και ένα πραγματικό, περιμένω ότι θα γίνει πράξη κανονικά, είτε θα προκαλείται σφάλμα, ας πούμε, αν προσθέσω έναν ακέραιο με μία συμβολοσειρά. Πάμε να δούμε αυτό εδώ το παράδειγμα 14, για να μπούμε λίγο στο νόημα. Πάμε λίγο εδώ, να δούμε αυτό εδώ το παραδειγματάκι. Παρατήρηση τι κάνω εδώ, ορίζω έναν ακέραιο αριθμό με την τιμή 5, αμέσως μετά ορίζω ένα πραγματικό με την τιμή 3,14, αμέσως μετά πηγαίνω και τυπώνω το αποτέλεσμα της πρόσθεσης αυτών των δύο. Περιμένω θα μου βγάλει 5 και 3,14, 8,14. Αμέσως μετά πηγαίνω και ορίζω ένα string και το αρχικό με το hello και ύστερα αυτό που θα περίμενε ότι θα έκανε αυτό είναι ότι θα βάζει αριστερά το hello και δεξιά θα βάζε τον ακέραιο. Θα ήταν σαν να βγάζει hello 5. Παρ' όλα αυτά, αν αυτό το πράγμα εγώ το τρέξω, θα παρατηρήσουμε ότι δυστυχώς θα μας βγάλει λάθος. Και βγάζει το 8,14 που είναι το σωστό αποτέλεσμα για το πρώτο, αλλά παρόλα αυτά για το δεύτερο μας λέει ένα λάθος, ότι μας λέει ότι δεν μπορούν να κάνουν concatenate, αυτό που λέγαμε προηγουμένως συνένεση, του string και ότι μπορούν να κάνουν συνένωση μόνο του string με κάποιο άλλο string. Δεν μπορώ δηλαδή να χρησιμοποιήσω το concatenation και αριστερά να έχω για παράδειγμα έναν ακέραιο και δεξιά να έχω ένα string. Παρόλο που θα ήθελα να βγάζει ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να βγάζει ένα καινούριο string που θα έχει και το μήνυμα και επίσης να έχει και τον ακέραιο. Οπότε, για να λυθούν τέτοιου τύπου προβλήματα, η Python μας επιτρέπει να κάνουμε μετατροπές τύπων. Παρόλο δηλαδή που είπαμε ότι κάθε μια μεταβλητή ποσότητα κτλ. Σχετίζεται με τον τύπο δεδομένων, μπορούμε να κάνουμε μετατροπή τύπου καλώντας κατάλληλες συναρτήσεις που έχει ορίσει. Και έτσι τώρα θα μάθουμε τις καινούργιες μας συναρτήσεις. Πρώτη καινούργια συνάρτηση λοιπόν είναι η int, η οποία μετατρέπει τον όρισμα σε ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα το int του 3,84 αποκόπτει το δεκαδικό μέρος και η μετατροπή που γίνεται είναι ότι παίρνει το 3,84, δηλαδή ένα float αριθμό και μας στην ουσία κάνει αποκοπή του δεκαδικού μέρους. Πηγαίνουμε μετά στο float, μετατρέπει το όρισμα σε πραγματικό αριθμό, για παράδειγμα το float του 3 θα επιστρέψει στο 3,0 και γενικά θα ξέρουμε ότι πράξεις μεταξύ ακεραιών και πραγματικών επιστρέφουν πραγματικό αριθμό. Τώρα, αυτή είναι μια πολύ σημαντική, είναι το str η οποία μετατρέπει το όρισμα σε συμβολοσειρά, παραδείγματος χάρη str του 5,19. Παρατήρησε ότι έχω βάλει ένα float αριθμό, το αποτέλεσμα το οποίο θα μου επιστρέψει αυτή εδώ η κλίση θα είναι μία συμβολοσειρά. Άρα θα είναι το 5,19 μέσα σε διπλά αυτάκια. Και έτσι μπορώ να κάνω concatenations με άλλες συμβολοσειρές και να το επεξεργαστώ περαιτέρω. Έχουμε και τη μετατροπή σε bool που την αναφέρουμε για τυπικούς λόγους, όπου μετατρέπει το όρισμα σε λογική μεταβλητή. Και τώρα πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα για να δούμε αυτές εδώ τις μετατροπές. Έχουμε εδώ τη μετατροπή ενός πραγματικού σε ακέραιο. Παρατήρηση, έχω το 3,84 που είναι πραγματικός. Χρησιμοποιώ τη συνάρτηση int, της διοχετεύω σαν όρισμα το πραγματικό και το αποτέλεσμα που θα μου επιστρέψει το αποθηκεύω σε μια ακέραια μεταβλητή. Συνεπώς αυτό που περιμένω να βγάλει αυτό είναι το 3. Αμέσως μετά λίγο πιο κάτω παίρνω αυτό το πραγματικό αριθμό, το μετατρέπω σε string και ύστερα το αποθηκεύω σε μια μεταβλητή. Άρα λοιπόν αυτή θα είναι τύπου string και στη συνέχεια πηγαίνω και το τυπώνω. Άρα λοιπόν και εδώ περιμένω ότι θα βγάλει το 3,84. Πάμε να το τρέξουμε τώρα και αυτό εδώ, να κάνουμε και μια μικρή συζήτηση πάλι σε αυτό. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την παράσταση, το τρέχω που λες και μας βγάζει 3 στην πρώτη περίπτωση όπως και αναμέναμε και στη δεύτερη περίπτωση μας βγάζει 3,84. Τώρα εμείς βλέπουμε αυτό το 3,84 στην οθόνη που είναι της εκτύπωσης και ίσως να σε ξενίζει. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα, επειδή εγώ είμαι προγραμματιστής και ξέρω τι γράφω,
Έχω καταλάβει ότι αυτό το 2STR θα είναι στην πραγματικότητα μία συμβολοσυρά. Άρα λοιπόν μπορεί να τύπωσε το 3,84, αλλά έχει τυπώσει πρακτικά τη συμβολοσυρά, όπου μέσα σε διπλά αυτά και ο οραματί σου τον αριθμό 3, μετά την τελεία, μετά το 8 και μετά τον αριθμό 4. Συνονιθήκαμε, είναι σημαντικό. Πάμε να δούμε και το τελευταίο παράδειγμα. Έχουμε ένα έξυπνο μήνυμα. Για να το δούμε λίγο αυτό. Πάει και βάζει στη μεταβλητή H το 19, πάει και βάζει στο name του John Doe και αμέσως μετά το message είναι ότι το name is και αμέσως μετά χρησιμοποιεί αυτό εδώ years old. Στην πραγματικότητα αυτό θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα. Θα δούμε και μια παραλλαγή του συνέχεια. Παρατήρηση τι έχει κάνει εδώ. Πάει και βάζει μια μεταβλητή H το 19, σε μια δεύτερη μεταβλητή το John Doe και θέλουμε να βγάλουμε τώρα ένα μήνυμα που να λέει ότι ο John Doe είναι 19 χρονών. Εντάξει. Αν το κάναμε καρφωτά και βάζαμε το name, αμέσως μετά βάζαμε αυτό το is, σύμφωνα με αυτά που έχουμε μάθει, μετά έβαζα το age και αμέσως μετά έβαζα το years old και πήγαινα να το τρέξω, τότε θα μου βγάζει αυτό εδώ το λάθος, ότι δεν μπορώ να κάνω concatenate το string μακεραίως. Συνεπώς, σκεφτόμαστε και λέμε, α, το name είναι ήδη string, αυτό εδώ το κολοκύθι που έχω γράψει είναι ήδη string μέσα σε διπλά αυτάκια, αυτό εδώ το κολοκύθι επίσης είναι string, άρα μπορώ να τα κάνω concatenate, το μόνο πρόβλημα είναι το age. Συνεπώς, θα πάω στο H και θα το κάνω μια μετατροπή σε συμβόλο σειρά και τώρα πλέον μπορώ κανονικά να κάνω τις πράξεις του concatenation και έτσι το μήνυμα το οποίο βγαίνει τελικά να είναι κοψότατο. Και πράγματι, εδώ αν το τρέξω, το τελικό αποτέλεσμα το οποίο μου βγάζει είναι ότι ο John Doe είναι 19 χρονών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις μετατροπές, τις κρατάμε, ιδίως αυτό το παραδείγμα του 16 είναι κάτι πάρα πολύ συχνό, δηλαδή να φτιάχνουμε ένα μήνυμα και να μετατρέπουμε αριθμούς σε συμβολοσυρές προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε concatenation και να βγάζουμε ένα τελικό μήνυμα. Και να λύσουμε λίγο αυτήν εδώ την άσκηση που είναι πειραματισμός με τις μετατροπές, να δοκιμάσουμε όλες τις πράξεις μεταξύ των βασικών τύπων και να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή να κάνουμε πράξεις με αυτούς εδώ τους βασικούς συνδυασμούς. Να δούμε δηλαδή πώς δουλεύει το int και float, το int και string, το int και bool κτλ. Απλά αυτή η άσκηση, το λέω έτσι, είναι απλά για να παίξουμε λίγο. Δεν θα βγάλουμε ιδιαίτερο νόημα. Το πιο σημαντικό που είπαμε σε αυτό εδώ το βίντεο είναι αυτό το παράδειγμα 16. Αυτό το παράδειγμα 16 είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα διαπιστώσει και συνέχεια. Πάμε όμως να κάνουμε και αυτή εδώ την ασκησούλα, να παίξουμε λίγο με τους τύπους. Και όπως βλέπεις τώρα, και αυτό θα είναι συχνό στα μαθήματα, σε κάποια σημεία θα γινόμαστε λίγο παραπάνω τεχνική, σε κάποια άλλα λιγότερη τεχνική. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να δω πώς δουλεύει η πρόσθεση ενός ακέραιου και ενός πραγματικού. Συνεπώς, να φτιάξω έναν ακέραιο και να του βάλω μια ακέραια τιμή, γιατί στην ουσία με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνω ότι είναι ακέραιος, επειδή έβαλε ένα στρογγυλό αριθμό, να πάω να βάλω αμέσως και έναν πραγματικό αριθμό, να πω ότι είναι το 10,0 και στη συνέχεια να πάω και να του κάνω μια εκτύπωση και να του πω τύπωσέ μου το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του ακεραίου με τον πραγματικό. Περιμένω, το είδαμε βέβαια και προηγουμένως, αλλά αυτό δουλεύει σωστά, το αποτέλεσμα μας βγάζει 15. Το είπαμε και στο μάθημα ότι η πράξη μεταξύ είναι και float, αναμένουμε ότι θα μας βγάζει το αποτέλεσμα να είναι float. Και πάμε τώρα να βάλουμε μια συμβολοσύρα, εντάξει, δηλαδή να πάμε εδώ και να βάλουμε a string ας πούμε και να έχει κάποιο message. Δεν έχει σημασία, απλά παίζω λίγο με τους τύπους δεδομένων. Και αμέσως μετά να πάω να τυπώσω και να κάνω την πρόσθεση του ακεραίου με το string. Τώρα, είπαμε ότι στα strings το και σημαίνει συνένωση. Άρα λοιπόν για να γίνει συνένωση πρέπει να γίνει συνένωση μεταξύ strings. Αυτό το πράγμα δεν περιμένω να τρέξει. Πράγματι δεν τρέχει, το είδαμε και προηγουμένως. Για να τρέξει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πηγαίνω και να κάνω μετατροπή σε string του αριθμού και αμέσως μετά όλα θα πηγαίνουν καλά. Εντάξει, να το τρέξω δηλαδή εδώ. Πράγματι μου έκανε concatenation του 5 με το message, το θέμα είναι ότι δούλεψε. Καταλαβαίνεις δηλαδή πώς θα κάνεις να δουλεύει να κάνεις concatenation ένα string με ένα αριθμό. Θα μετατρέψεις τον αριθμό σε string. Συνεχίζουμε αμέσως μετά, εδώ έχουμε κάτι εντελώς γιούχο, είναι int και bool, να φτιάξουμε και ένα boolean number, είναι το, και να τον θέσουμε να είναι true και αμέσως μετά να πάω και να του πω ότι κάνω την πράξη μεταξύ του ακεραίου και του bool αριθμού. Το τρέχω και αυτό εδώ, να δούμε πώς θα πάει. Παρατήρηση το αποτέλεσμα μας βγάζει είναι 6. Τώρα, θα το ξαναπούμε και στο επόμενο μάθημα, αλλά το λογικό αληθές έχει οριστεί να είναι το 1 και το λογικό ψευδές έχει οριστεί να είναι το 0. Συνεπώς,
Γι' αυτό μας βγάζει το αποτέλεσμα 6, γιατί ο ακέραιος που βάλαμε είναι το 5, το bool το έβαλα να είναι true, άρα 1, και κάνει την πράξη 5 και 1 και το αποτέλεσμα αυτό μας βγαίνει 6. Αν είχα βάλει εδώ το false, τότε το αποτέλεσμα το οποίο μου βγάζει είναι το 5. Αυτό σημείωσε το λίγο στο χαρτί σου, παρόλα αυτά θα επανέλθουμε σχετικά με τους bools και στο επόμενο μάθημα. Συνεχίζουμε μετά, επόμενη πράξη την οποία μου ζητάει να κάνω είναι να κάνω μεταξύ float και string. Στην ουσία έχουμε καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν περιμένουμε να τρέξει και ξέρουμε και πώς να το διορθώσουμε και να τρέχει, εφόσον αυτό είναι χρήσιμο σε κάποια άσκηση, πράγματι δεν έτρεξε, και είπαμε ότι ο τρόπος είναι να μετατρέπουμε τον αριθμό σε string. Εφόσον το κάνουμε αυτό, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Πράγματι, εδώ έκανε τη συνένωση, έβαλε το 10,0 αριστερά και το message δεξιά. Συνεχίζουμε. Επόμενο να κάνω την πράξη μεταξύ float και bool. Με βάση αυτά που είπαμε ότι υπάρχει μια συσχέτιση στο booleans με αριθμούς, περιμένουμε ότι αυτό θα βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Συνεπώς πηγαίνω και λέω με το ebool για να το τρέξουμε να δούμε. Προσθέτω το 10,0 με το ebool που ήταν false, άρα 0. Αν αυτό το βάζα να είναι true, τότε θα ήταν 1. Και έτσι, αν το τρέξω, αυτό μου βγάζει το αποτέλεσμα 11, όπως βλέπεις. Και πάμε να κάνουμε και το τελευταίο που κάνω τη συνένωση του bool με το string. Για να το δούμε και αυτό. Του πατάω ένα print και αμέσως μετά πηγαίνω και βάζω. Θα βάλω το ebool αριστερά, θα βάλω το string δεξιά. Το τρέχω, να δούμε το αποτέλεσμα. Και παρατήρησε ότι εδώ πάλι μας λέει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω να κάνω συνένωση ενός string με έναν άλλο τύπο δεδομένων. Πρέπει να αυτό να είναι string, συνεπώς μπορούμε να κάνουμε μια μετατροπή σε string του bool. Και αυτό τώρα το οποίο θα μας επιστρέψει είναι το true, που είναι η μετατροπή του true σε σύμβολο σειρά. Και σε αυτό πηγαίνει και κάνει concatenate και βάζει δεξιά το message. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις μετατροπές. Πάρα πολύ χρήσιμες οι μετατροπές. Μπορεί να φάνηκε λίγο ανιαρό αυτό που κάναμε. Αλλά παρόλα αυτά, αγαπητοί μου, αυτά θα τα φάμε στη μάπα κατά κόρον στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο, τις πληροφορίες που είδες και σε αυτό το βίντεο, βάλτε καλά μες στην κούρμπα και μες στην κεφάλα, γιατί θα τα χρειαστούμε πάρα πολύ στη συνέχεια των μαθημάτων.